Βλέπουμε την εφαρμογή 1, η εύρεση του ελάχιστου αριθμού σε ένα πίνακα μπορεί να υλοποιηθεί με την εξής ρουτίνα. Η ρουτίνα αυτή είναι η διαδικασία που ξέρουμε ότι υπολογίζουμε τον ελάχιστο ενός αριθμού, ενός πίνακα. Οπότε λοιπόν διαβάζουμε λίγο τη ρουτίνα. Μην ίσον α του 1, φορά ίσον 2 του νη. Αν το α του i είναι ελάχιστο μικρότερο από το μην, τότε θέσει στη θέση του μην το α του i. Τώρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε προκειμένου να καταλάβουμε ένα κώδικα, όπως αναφέραμε και στο μάθημα, είναι να κάνουμε ένα παράδειγμα εκτέλεσης. Αν κάνω ένα παράδειγμα εκτέλεσης, θα καταλάβω καλά το πώς δουλεύει αυτός ο κώδικας και αυτό θα με βοηθήσει να απαντήσω και στα ερωτήματα που έχουμε στη συνέχεια, όπου μου ζητάει να υπολογίσω την καλύτερη, την χειρότερη και την πολυπλοκότητά τους τόσο ακριβώς όσο και ασυμπτωτικά. Οπότε, τρέχοντας τον κώδικα αυτόν, έχουμε ότι στην αρχή αυτό που κάνει είναι ότι αποθηκεύει στη μεταβλητή μην την τιμή α του 1. Το α του 1 είναι η τιμή 5. Να αριθμίσω λίγο και τις θέσεις του πίνακα. Είπαμε ότι κατά σύμβαση εδώ θα ξεκινάμε την αρρύθμιση από το 1. Οπότε το μην είναι το 5 και μετά για ίσον 2 έως νη κάνει τα εξής. Πάμε για ίσον 2. Λέει, είναι το α του i, που το α του i είναι εδώ το α του 2 μικρότερο του μην που είναι το 5. Το α του 2 εδώ είναι το 4. Είναι το 4 μικρότερο του 5. Ναι, είναι η απάντηση. Οπότε πάει και θέτει στη μεταβλητή μην την τιμή την οποία έχουμε στο 4. Άρα αυτή είναι η ελάχιστη τιμή για την ώρα. Πάμε μετά, αυξάνεται το ο μετρητής i. Οπότε έχουμε, είναι το α του 3 μικρότερο από το τρέχον μην που τώρα έχει την τιμή 4. Είναι το 1 μικρότερο από το 4. Η απάντηση είναι ναι. Οπότε μπαίνει μέσα στο if και αποθηκεύει στη μεταβλητή μην την τιμή 1. Αυξάνει πάλι το μετρητή. Το πάει 4. Είναι το α του 4 μικρότερο από το μην που είναι το 1. Εδώ το α του 4 έχει την τιμή 2. Είναι το 2 μικρότερο του 1. Η απάντηση είναι όχι. Άρα δεν μπαίνει μέσα στο σώμα του if. Πάμε για ίσον 5. Είναι το α του 5 μικρότερο του μην, το οποίο έχει την τιμή 1. Είναι λοιπόν το 3 μικρότερο από το 1. Η απάντηση είναι όχι, άρα δεν μπαίνει καθόλου μέσα στο σώμα της if. Συνεπώς, εδώ πέρα ο αλγόριθμος τερματίζει και έχει όντως υπολογιστεί ο ελάχιστος αριθμός του πίνακα και έχει αποθηκευθεί στη μεταβλητή μην. Τώρα, το πρόβλημά μας εδώ είναι να υπολογίσουμε την πολυπλοκότητα στην χειρότερη περίπτωση και να υπολογίσουμε και την πολυπλοκότητα στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα, όλο εδώ πέρα στον κώδικα, το μόνο το οποίο τροποποιείται είναι τι παίζεται με αυτό εδώ το if. Δηλαδή, πρακτικά, αν μπούμε μέσα στο σώμα του if, τότε κάνουμε παραπάνω πράξεις. Αν δεν μπούμε στο σώμα του if, τότε κάνουμε λιγότερες πράξεις. Οπότε όσον αφορά τη χειρότερη των περιπτώσεων, αυτό το οποίο πρέπει να μετρήσω είναι να μπαίνουν στο σώμα του if συνέχεια. Μα πότε θα μπαίνουν στο σώμα του if συνέχεια? Παρατηρήστε λίγο και το αριθμητικό παράδειγμα που κάναμε. Αυτό θα γίνεται μόνο αν σε κάθε γύρο βρίσκω συνέχεια μια τιμή που είναι όλο ένα και μικρότερη. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο έχω το 6, μετά να έχω ας πούμε το 5, μετά να έχω το 4, μετά να έχω το 2 και μετά να έχω το 1. Αν κάθε γύρο βρίσκω τιμή που είναι και μικρότερη. Άρα, πρακτικά, έτσι η χειρότερη περίπτωση και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό με λόγια, είναι αν ο πίνακας είναι ταξιμινωμένος σε τι σειρά, σε φθήνουσα σειρά, τότε θα κάνει ο αλγόριθμος τις περισσότερες δυνατές πράξεις. Άρα έχουμε τη χειρότερη περίπτωση. Άρα, έχοντας καταλάβει αυτό το πράγμα, πάμε να κάνουμε το TAF του νη, να υπολογίσουμε την πολυπλοκότητα. Νη είναι το πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Πάμε να το κάνουμε τώρα προσεκτικά. Καταρχάς, έχω μία γραμμή αυτήν εδώ που λέει μην ίσον α του 1, όπου μετράω μία καταχώρηση. Ένα λοιπόν, συν. Μετά, από κάτω βλέπω ένα for. Κάθε for είναι και ένα άθροισμα. Άθροισμα, όπου τα όρια του for, από α ίσον 2 λοιπόν, έως νη, τα όρια του for γίνονται όρια του αθροίσματος. Ωραία. Οπότε τώρα πόσες πράξεις θα μετρήσουμε μέσα στον κώδικα που τρέχει μέσα στη for. Εδώ πέρα μέσα στη for παρατηρώ ότι γίνονται δύο πράξεις στη χειρότερη περίπτωση, γιατί είπαμε να επιτυγχάνει η if στη χειρότερη περίπτωση. Γίνεται η σύγκριση και γίνεται και η καταχώρηση. Άρα λοιπόν δύο πράξεις. Η σύγκριση είναι η σύγκριση της if και η καταχώρηση είναι η καταχώρηση που έχουμε στην γραμμή εντολής minimum ίσον α του i. Συνεπώς, εδώ πέρα θα υπολογίσουμε αυτό εδώ το άθροισμα. Ένα λοιπόν συν, το 2 το βγάζω έξω γιατί είναι σταθερά. Άθροισμα από i ίσον 2 έως νη της μονάδας. Εδώ έχω να κάνω με ένα άθροισμα μονάδων. Οπότε το υπολογίζω από τον τύπο τέλος μείον αρχή συν 1. Νη μείον 2 συν 1 λοιπόν. Αυτό εδώ με τη σειρά του κάνει 1 συν 2 φορές το νη μείον 1.
Εδώ θα κάνω την επιμεριστική ιδιότητα 1 συν 2 νη μείον 2. Οπότε τελικό αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει είναι το 2 νη μείον 1. Αυτή είναι η πολυπλοκότητα που υπολόγισα. Είναι η πολυπλοκότητα, η ακριβής πολυπλοκότητα όπως λέμε. Ακριβής πολυπλοκότητα γιατί υπολογίζει ακριβώς πόσες πράξεις κάνει ο αλγόριθμος ως συνάρτηση του πλήθους των δεδομένων της. Στο δεύτερο ερώτημα τώρα με ρωτάει να δώσω μια συμπτωτική εκτίμηση, δηλαδή να βγάλω ένα θήτα. Όπως είπαμε, το θήτα κάνει δύο δουλειές. Όταν έχω άθροισμα παίρνει το μεγαλύτερο όρο και κουρεύει περί τες σταθερές. Εδώ που έχω αφαίρεση, μη σας προβληματίσει, θα φύγει ο όρος στο 1. Και γενικότερα σε μια συνάρτηση πολυπλοκότητας οι αφαιρετικοί όροι θα πρέπει να είναι πάντα μικρότεροι από αυτούς τους οποίους προσθέτουμε, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα σε συνάρτηση πολυπλοκότητας. Οπότε το μείον 1 το τρώω και τρώω και το 2 που είναι σταθερά πολλαπλασιασμένη με τη συνάρτηση και βγαίνει πολυπλοκότητα θ του νη στην χειρότερη περίπτωση. Πάμε να υπολογίσουμε και την πολυπλοκότητα της καλύτερης περίπτωσης. Στην καλύτερη περίπτωση τώρα δεν θα επιτυγχάνει ο έλεγχος του if, άρα η διαφορά θα είναι πολύ λεπτή. Αντί για να μην επιτυγχάνει η if, σημαίνει ότι στον πρώτο γύρο κατευθείαν θα έχω πάρει ένα πολύ μικρό στοιχείο και από εδώ και κάτω θα μου σκάνε στοιχεία τα οποία θα είναι συνέχεια μεγαλύτερη από αυτό το στοιχείο που έχω κρατήσει ότι είναι το μικρότερο. Οπότε λεκτικά θα λέγαμε ότι η καλύτερη περίπτωση είναι αν το μην, το ελάχιστο στοιχείο είναι στην πρώτη θέση. Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση, γιατί τότε η if πάντα θα αποτυγχάνει, συνεπώς θα κάνουμε τις λιγότερες δυνατές πράξεις. Τότε, στην περίπτωση αυτή, έχω το τάφ του νη θα είναι 1 πάλι, η πράξη πρώτη που είναι το μην ίσον α του 1, συν το άθροισμα, το φόρ είπαμε γίνεται άθροισμα, από 2 έως νη, μονάδων, έτσι, μονάδων βεβαίως, διότι οι μονάδες, γιατί έχω μία μόνο πράξη η οποία γίνεται, γίνεται η πράξη της if και η καταχώρηση δεν θα γίνεται καθόλου. Άρα είναι 1 συν, και εδώ θα χρησιμοποιήσω κατευθείαν τον τύπο τέλος μείον αρχή συν 1, νη μείον 2 λοιπόν συν 1, θα κάνω λίγο εδώ τις πράξεις της στοιχειώδης, 1 συν το νη μείον 1 θα βγει εδώ, οπότε τελικά βγαίνει ότι γίνονται νη πράξεις. Τελικά η συνάρτηση της πολυπλοκότητας είναι ταφ του νη ίσον με το νη, αυτή είναι η ακριβής πολυπλοκότητα, και αν θέλω για το ερώτημα β μια συμπτωτική εκτίμηση, η ασυμπτωτική εκτίμηση είναι ταφ του νη ίσον θήτα του νη. Παρατηρήστε βέβαια εδώ επιπλέον ότι μας βγήκε ίδια και στη χειρότερη και στην καλύτερη περίπτωση πολυπλοκότητα ασυμπτωτικά, δηλαδή έχουμε ίδιο θήτα και στην καλύτερη και στη χειρότερη περίπτωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί από εδώ εξάγουμε και την πολυπλοκότητα στη μέση περίπτωση. Στη μέση περίπτωση όταν η χειρότερη και η καλύτερη είναι ίδιες, τότε και η μέση περίπτωση θα είναι ίδια, οπότε αυτός ο αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα γραμμική στην καλύτερη, στη χειρότερη και στη μέση περίπτωση.